αδεσιμότατη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους λάμπρους, στις λαμπρινές, στις Στασίες, στους Αναστάσιδες, στους Γιώργηδες και στις Γεωργίες και στο Θωμά που γιορτάζει αύριο. Εκ μέρους των κατοίκων του χωριού μας και των μελών του συλλόγου μας, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας επισκεφτείτε σήμερα εδώ στο χωριό μας, να ανταλλάξουμε ευχές, να αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας και να μας δώσετε την αγάπη σας που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να κρατηθούμε εδώ στα ορεινά μέρη που βρισκόμαστε και να συνεχίσουμε εδώ τον ωραίο αγώνα της ζωής. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κόλια. Τον Αντιδήμαρχό μας, τον κύριο Γιάννη Φιλντή. Τον Πρόεδρο του Σιδεροκάστρου, τον κύριο Μητρόπουλο Παναγιώτη. Τους φίλους μας από τον Αγιώργη, τον Λεωνίδα τον Παπακώστα, τον τραγουδιστή. Λεωνίδα, επιτέλους ήρθες, συγκαλύψανε και σε έρθει άλλη μια φορά βράδυ. Λοιπόν, να μας επισκέπτεσαι, γιατί έχουμε ανάγκη την παρουσία σου. Λοιπόν, καθώς επίσης και τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο. Το φίλο μας τον Κυριάκο τον Κυριακόπλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου της Κεφαλόβρησης, τον κύριο Νικολακόπλο Σωτήριο. Μην με παρεξηγείτε, δεν τα έχω με κάποια ιεράρχηση, όπως έγινε η προσέλευση, έτσι κατέγραψα τα ονόματα, ας μην παρεξηγηθώ γι' αυτό και τα λοιπά. Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Μπαρσδάνη Δημήτρη, τους δημοτικούς μας συμβούλους κύριο Ζαχαρία Κανελόπλο και Μαρία Πανισοπούλου, τον φίλο μας Γιώργο Μανώλη από τη Ζούρτσα, ο οποίος τιμά την Καλίτσενα εδώ και πολλά χρόνια και ήρθε παρακαλώ για να παρευρεθεί στην εκδήλωση από την Αθήνα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ίδιο ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Πέλση, ο οποίος έχει έρθει από την Αθήνα επίσης για να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον φίλο τον Μαδούρο τον Απόστολο, ο οποίος έχει προσφέρει εκτός από την αγάπη του και πολλές υπηρεσίες στο χωριό μας και αλλού όπου θα γίνει ειδική αναφορά. Με χαρά καλωσορίζουμε επίσης τον κύριο Κορονιά Δημήτρη από το Χαλκιά. Δημήτρη Χαλικαίο, θα σε βαπτίσω, δεν σε βλέπω αυτή τη στιγμή. Καλώς ήρθες. Τον πρόεδρο του Συλλόγου της Πτέρης, τον Γιώργο τον Θεοδωρακόπλο, τον φίλο τον αγαπητό, ο οποίος μας διδάσκει πώς εκφράζεται η αγάπη για την πατρίδα. Ενώ δεν υπήρχε τίποτα εκεί στα Σταβέικα και δίνει ζωή στον τόπο, μας καλεί όλους εκεί και μας παραδειγματίζει με την αγάπη για το χωριό του, για τον τόπο του. Συγχαρητήρια Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη φίλη και πρόεδρο του Συλλόγου Ελέας, την κυρία Ντίνα Κάπου. Το θείο τον Γιώργο τον Ματζούνια από τα Πλατάνια, ο οποίος μας προσέφερε και δύο φιάλες κρασί. Τον πρόεδρο του Συλλόγου της Κόκλας, τον κύριο Δημήτρη Σταυρόπουλο. Το λαδαδερφό, τον κύριο Φώτα Κοκκίνη από την Παύλιτσα. Τον ψάρτη μας, ο οποίος έχω διαπιστώσει ότι μας έχει μεγάλη αγάπη και δεν απουσιάζει ποτέ από εδώ, τον κύριο Περεκλή Κώστα. Τους φίλους μας από τη Σουλήμα, τον Νίκο Ανδριόπλο και τον Σωτήρη Κατσόγιανο, τον πρόεδρο των Πλατανιτών, κύριο Παραγιώτη Καραγιάννη, τον φίλο μας, τον Δημήτρη το Φάσαρη από την Παύλιτσα, καθώς και τους Γάλλους που τον συνοδεύουν τους φίλους. Bonjour! Δεν το θέλω! Viva! Δεν ξέρω περισσότερα, έχω εδώ Γαλλόφιλους που θα τους χαιρετήσουν. Πολλοί μας ρωτούν γιατί λέει κάνετε αυτή την εκδήλωση, τι γιορτάζετε τώρα. Ένας φιλόσοφος είπε στο γιο του, αν σου μιλώ με παραμύθια και με παραβολές είναι γιατί η φρίκη της ζωής δεν κουβεντιάζεται. Κλαίγοντας γεννιόμαστε, υποφέροντας φεύγουμε κλπ. Και είπαμε κι εμείς να ομορφύνουμε, να δώσουμε λίγη χαρά στη ζωή μας, στους λίγους ανθρώπους που έχουμε μείνει και κατοικούμε εδώ στα χωριά κτλ. Και επειδή εδώ στο χωριό δεν γίνεται καμία
άλλη εκδήλωση. Γιορτάζουμε το εξοκλήσι μας του Αγίου Παντελεήμονος έξω, αλλά εδώ στο χωριό δεν γινόταν καμία εκδήλωση. Και αποφασίσαμε λοιπόν να προσφέρουμε έτσι μια ευκαιρία να συναντιόμαστε με όλους εσάς τους φίλους, να δεχόμαστε τις ευχές, την αγάπη σας κτλ. Και να διασκεδάζουμε εδώ στο χωριό μας κτλ. Και καθώς είπε ο ποιητής, είναι όμορφα σαν σμίγουνε, σαν αγαπιούνται ανθρώποι. Φεγκοβολούν οι ουρανοί, μοσκοβολούν οι τόποι. Όλοι θέλουμε να βρισκόμαστε και ονειρευόμαστε να είμαστε στο χωριό μας, να γλεντάμε, να χορεύουμε με τους φίλους μας. Αυτή την έτσι ενδόμηχη, καλώς τον Παπαγιώργη, καλώς τον Παπαπαναγιώτη από τη Δημάντρα, καλώς τους ευσεβείς ιερείς μας. Χρόνια πολλά, ένα χειροκρότημα στους ιερείς μας. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, πολύχρονος Παπαγιώργη. Να θυμίσω λοιπόν ότι οι πρόγονοί μας, οι σοφοί πρόγονοί μας, ένας κυρία Λίτσα, τους ιερείς μας να βρεθεί κάποιο τραπέζι εκεί, οι σοφοί πρόγονοί μας μας είπαν ότι για να είμαστε καλά, για να έχουμε υγεία, για να περνάμε καλά, πρέπει να γλεντάμε. Και μας το είπανε με εκείνο το ωραίο ρητό που λέει «Βίωσαν εόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή ζωή χωρίς γιορτές είναι ένας δρόμος δύσβατος, ανηφορικός, χωρίς την πορεία να έχει μια πηγή και ένα πλατάνι, να πιούμε νερό, να δροσιστούμε, να πάρουμε μια ανάσα για να μπορούμε να συνεχίσουμε τον ωραίο αγώνα της ζωής κτλ. Παλιά οι δάσκαλοι μας μας έδαιναν και οι γονείς μας με τις ευχές τους, με τις προτροπές τους, μας έδαιναν με αγάπη για τον τόπο. Δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί και το λέω κάθε φορά, ότι παλιά μας έδαιναν, επαναλαμβάνω, οι γονείς μας με τον τόπο μας. Οι απλοί χωρικοί έλεγαν στο καλό, μην μιλάτε λίγο, μην μιλάτε λίγο κάποιοι. Έλεγαν λοιπόν στο καλό να πάτε όταν φεύγαμε για τα ξένα και το μυαλό σας να είναι εδώ. Ο ποιητής ο Δροσίνης όμως στο ποίημα του εκεί που χαιρετάει η μάνα το γιο για τα ξένα του λέει το γνωστό εκείνο ποίημα που είναι γεμάτο αγάπη για την πατρίδα, του εύχεται «Τριανταφυλλένια η στράτα σου, κρινοσπαρμένη δρόμη, για χάρη σου να το βολούν και τα λιθάρια ακόμη». Και του είπε εκεί στην ξενικιά που θα πας να τιμάς το όνομά σου, το χωριό μας, να προσέχεις και τα λοιπά, αλλά να ξέρεις ό,τι και να σου συμβεί, το σπίτι μας θα είναι ανοιχτό. Μη διστάσεις να έχεις επικοινωνία και να έρθεις, ό,τι και να σου συμβεί, να έρθεις στο σπίτι μας. Και να ξέρεις ότι ό,τι και να κάνεις εμείς οι γονείς σου, θα σε συγχωρούμε. Ό,τι να κάνεις λοιπόν, του λένε συγχωρεμένος να σε, συγχωρεμένος να σε. Και εκεί που του δίναν την ευχή τους όμως, επειδή την πατρίδα την έχουμε πάνω απ' όλα, του δίνουν και την κατάρα τους και του λένε «Μαν την πατρίδα παρνηθείς που τη λατρεύουμε όλοι, τότε να γίνει στράτα σου αγκάθια και τριβόλι». Έτσι λοιπόν μας έδαιναν με αγάπη. Το είπα και πέρσι και το ξαναλέω. Παλιά και οι δασκαλοί μας μας καλλιεργούσαν την αγάπη για την πατρίδα. Πρόσφατα είδαμε στην τηλεόραση κάποιους οι οποίοι είχαν πάρει μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και κάποιοι δημοσιογραφείς και εκεί τους ρωτούσαν πώς δημιούργησε η μικρή Ελλάς το έπος του 40, πώς κατόρθωσε να ορθώσει το ανάστημά της κτλ. Και αυτοί λοιπόν του απήντησαν, βρε δεν τρέπεστε, δεν ξέρετε. Γιατί, βρε οι γονείς μας και οι δάσκαλοι μας, τους λένε, μας καλλιέργησαν την αγάπη για την πατρίδα. Γι' αυτό λοιπόν η μικρή Ελλάδα όρθωσε την αντίστασή της κλπ. Και συνεχίζοντας για το χωριό θα πω τι λέει ένας μανιάτης εδώ λογοτέχνης. Κάθε φορά που γυρίζω στο χωριό μου νιώθω να παραδίνομαι στην αγκαλιά της φύσης όπως παραδόθηκε ο Χριστός στην αγκαλιά της Παναγιάς μετά την αποκαθήλωσή του. Έτσι λοιπόν δίνουμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε εδώ να τραγουδάμε, γιατί ένα σλόγγαν τελευταία έλεγε ότι τα πουλιά και οι άνθρωποι ζουν τραγουδώντας. Κάποιοι εκφράζουν κάποιες διαφορετικές απόψεις κτλ. Γιατί δυστυχώς τα χωριά μας αδειάζουν,
και μαζί αδειάζουν και οι ψυχές μας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι μας που αποτελούν το περιβάλλον μας κτλ. Ωστόσο όμως αυτή είναι η ζωή. Στην Κρήτη λένε η ζωή και ο θάνατος συμπορπατούν ομάδι. Έτσι γίνεται. Αυτά δεν σταματάν. Σήμερα εμού, αύριο εσού και μηδέποτε ουδενός, λένε οι γραφές και τα λοιπά. Και οι γιορτές λοιπόν κατ' εμέ πρέπει να γίνονται. Έτσι λοιπόν, για να διώχνουμε την καταχνιά που μας έφερε και η κρίση αυτή την περίοδο, πρέπει να πραγματοποιούμε τις εκδηλώσεις. Λέγονται πολλά κρίσεις, όσοι διαβάσατε στο ίντερνετ αυτή την πρόσκληση, εκεί γράφουμε, τώρα μιλάμε για την κρίση. Όσοι διαβάσετε από το ίντερνετ την πρόσκληση, εκεί λέμε ότι θα ακουστούν και κάποια τραγούδια. Ένα λέει το Μάι αρεβωνιάστηκα, Παπακώστα, το Μάι αρεβωνιάστηκα, το Μάι θα την πάρω. Το Μάι μου ήρθαν τα χαρτιά, στον πόλεμο να πάω. Και πού να αφήσω τη μικρή, την Ξανθή που είναι μικρή και κλαίει, να την αφήσω στο χωριό. Φοβάμαι τους χωριάτες, να την επάρω στο στρατό. Φοβάμαι τους στρατιώτες, να την επάρω δίπλα μου να πολεμάμε ντάμα. Υπήρχαν σοβαρότερες κρίσεις και η πατρίδα άντεξε. Λοιπόν, και έτσι θα αντέξουμε και σήμερα, ενωμένοι και αγαπημένοι κτλ. Πολλές φορές λένε, βρε, ξέρεις, αυτές οι εκδηλώσεις υποκρύπτουν και κάποιες άλλες σκοπιμότητες. Ειδικά οι εκδηλώσεις εδώ στην Καλλίτσενα, δήμαρχε, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα κίνημα προκειμένου και εμείς οι Σόγαμπροι να αποκτήσουμε δικαιώματα. Λοιπόν, σύμφωνα με το τελευταίο αυτιμογράφημα, λοιπόν, μπορεί κανείς να αποχαρακτηριστεί από Σόγαμπρος αφού πεθάνει την πεθερά του και περάσουν 5 χρόνια. Δεν αποχαρακτηρίζεται εάν πάει στο χωριό της γυναίκας του και φτιάξει σπίτι. Είναι σαν αυτούς που αυτοκτονούν και δεν του διαβάζει η Εκκλησία. Λοιπόν, αλλά υπάρχει ένα θετικό στο όλο θέμα. Λοιπόν, λένε ότι όποιος διατελέσει Σόγαμπρος και αντέξει μέσα σε αυτή τη λάβα που είναι πιο υψηλή από τη λάβα του ηφαιστείου, ψήνεται και μετά δεν το κολλάει τίποτα. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Αν δεν ευθυμίσουμε, το χιούμορ το έχουμε ανάγκη και πρέπει να ευθυμίσουμε. Για να μην σας κουράσω, θα συντομεύσω όσα θέλω να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή διασκέδαση. Δύο λόγια, με ρωτούν πολλοί για ένα κλεισάκι που κάναμε τον Άγιο Θεόδωρο στην Έδα. Μου λένε, είναι ωραίο το κλεισάκι. Το κλεισάκι είναι πολύ ωραίο. Η πύλη του επίγειου παράδεισού μας, του παράδεισου, του ξεχασμένου παράδεισου, όπως πολλοί τον χαρακτήρισαν την Έδα, στο ποτάμι το οποίο δροσιζόντουσαν οι θεοί και λουζόντουσαν οι νεράιδες κατά τη μυθολογία, εκεί φτιάχνουμε ένα ωραίο εκκλησάκι και είναι πράγματι απόλαυση το καλοκαίρι. Όσοι βρίσκεστε εδώ στα βουνά, 5 λεπτά είναι από τον πύργο του Μπαρμπαλέκου και μπορείτε να βρεθείτε εκεί. Προσεκώς θα γίνουν και τα θυρανίξια και θα ανακοινωθεί η εκδήλωσή μας αυτή, η τελετή, και θα παρακαλέσουμε να μας τιμήσετε. Λοιπόν, πρώτη φορά εκδώσαμε κάποια ημερολόγια τα οποία δεν έχουν διατεθεί. Θα παρακαλέσουμε πάρα πολύ όσοι έχετε την διάθεση. Κάποια κοπέλα θα περιέλθει από εκεί. Όποιος θέλει, λοιπόν, μπορεί να αγοράσει κάποιο ημερολόγιο. 5 ευρώ τιμάται το καθένα. Παρακαλώ οι Καλλιτσάνοι και όλοι όσοι έχουν διατεθεί εδώ για την εξυπηρέτηση να εκδηλώσουν τα φιλόξενα αισθήματά τους και να περιποιηθούν τους καλεσμένους μας. Όλοι παρακαλώ πολύ για τυχόν παραλήψεις, είμαστε μικρό χωριό, ερχόμαστε από την Αθήνα και τα λοιπά και σίγουρα έχουμε παραλήψεις. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να δείξουμε την επιοικία σας. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους οι οποίοι μας έχουν προσφέρει διάφορα εδώ για την εκδήλωση. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καρακάλη Γεωργία, η οποία είναι Καλλιτσάνα. Γεια σου Γεωργία! Η οποία στηρίζει χρηματικά, με τρόφιμα, οικονομικά κτλ. Την εκδήλωση. Και κάποιες στιγμές που σκεφτόμαστε, βρε, τι να κάνουμε τώρα εκδηλώσεις και να υδροκοπάμε κτλ. Είναι άνθρωποι σαν τη Γεωργία που μας δεσμεύουν να είμαστε εδώ, να εργαζόμαστε, και κυρίως η Γεωργία όχι μόνο οικονομικά μας ενισχύει, αλλά μας παραδειγματίζει. Γεωργία, η Γεωργία, παρά το γεγονός ότι περνάει μια δοκιμασία με την υγεία της, είναι εδώ όρθια
και ευχόμαστε να είναι για πολλά χρόνια εδώ, να σέρνει πρώτη το χορό και να μας δίνει το παράδειγμα πώς θα αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Γεια σου Γεωργία, να είσαι πάντα δυνατή. Επίσης ευχαριστούμε την κυρία Βασιλοπούλου, την ηλίκη τη συγχωριανή μας, η οποία μας προσφέρει κάθε χρόνο τα κυπευτικά για την εκδήλωση. Τον κύριο Θανάση Κολοσκόπη από τη Ζαχάρο, ο οποίος έχει από το ποιείο εκεί τι έχει. Γεια σου Θανάση, ήσουν όμορφος και ήσουν κρυμμένος. Οι κολοσκοπαίοι θα σε βάλουν εδώ πορτρέτο και θα τους εκπροσωπείς. Δεν θα λείψεις άλλη φορά από καμία εκδήλωση. Μας προσέφερε λοιπόν τα ψηφιστικά δωρεάν και τις γουρνοπούλες και τις πατάτες, αλλά πέρα από όλα αυτά την αγάπη του. Επίσης τον κύριο Νίκο Λιακάκη, πιέστε και στην υγειά του, γιατί μας προσέφερε το κρασί με μειωμένη τιμή. Επίσης η Μαρία Λιακάκη, να αποφαρτείτε παρακαλώ, κύριε Μπαζδάνη, ορίζεστε και έχει ευσυγνώσεις για τη φέτα. Είναι της κυρίας Λιακάκη από το Σιδερόκαστρο, μας την προσέφερε σε μειωμένη τιμή κτλ. Ο κύριος Ηλίας Παναγόπουλος μου είχε πει ότι θα έρθει, αλλά ξέρετε, μου έλεγε ένας φίλος από τη Ζούρτσα ότι όσοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, οι δουλειές των κτηνοτρόφων δεν τελειώνουν ποτέ και αυτοί δεν μπορούν να είναι ποτέ παρόντες κτλ. Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε γιατί μας προσέφερε και αυτός σε χαμηλή τιμή τις γίδες κτλ. Επίσης τον κύριο Καμπούκο, τον Κρεοπόλη από το Κοπανάκι, ο οποίος μας προσέφερε σε χαμηλή τιμή τις γουρνοπούλες. Δεν παραλείπω να ευχαριστήσω τον κύριο Φώτη, τον Χρονόπλο, τον Τυρογαλά, ο οποίος στο ξεκίνημα μας έδωσε και την ψυχή του. Και τι δεν μας έδωσε, δεν ξέρω που είχε πει θα είναι παρόν, ωστόσο όμως εμείς τον ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσε πράγματι την καρδιά του. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον νέο κάτοικο του χωριού μας, τον κύριο Βασιλάκη Κατσίρο, ο οποίος προετοίμασε εδώ το χώρο και τα λοιπά, καθώς επίσης και τον Σπύρο τον Αλβανό. Έχει χύσει πολύ υδρότα στην Καλίτσενα. Είναι φιλοκαλιτσάνος, είναι έτοιμος, εργατικότατος. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, τον Σωτήρη τον Κολοσκόπη, ο οποίος σηκώνει το βάρος εδώ της εκδήλωσης. Γεια σου Σωτήρη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Προσωπικά, ευχαριστώ και συγχαίρω όλα τα παιδιά του συλλόγου, διότι έρχονται από την Αθήνα για να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση. Σήμερα που δεν δίνει κανένα σημασία σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο πρόεδρος του χωριού είναι πρώτος, είναι δίπλα, είναι η ψυχή μας, είναι η αγάπη μας, τον αγαπάμε και ευτυχώς είναι εδώ πέρα, πάει. Πάει να μας δημιουργήσει, πάει να φύγει, ακούτε. Τώρα τελευταία είναι το στήριγμά μας εδώ στο χωριό. Ερχόμαστε εδώ και τον βρίσκουμε και έχουμε κάποιον και μας ανοίγει εδώ την καρδιά και μας προσφέρει καφέ. Κώστα, μην το κάνεις αυτό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σιδερένιος και τα λοιπά. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ όλα τα παιδιά του συλλόγου που βοήθησαν, κουράζονται για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Μπράβο. Πέρα όμως και πάνω από όλους, ευχαριστώ όλους εσάς οι οποίοι αποτελείτε το ουσιαστικό περιεχόμενο της εκδήλωσης, που μας δίνετε τη χαρά και την ομορφιά της εκδήλωσης. Ένα γερό χειροκρότημα σε όλους λοιπόν. Και τέλος να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννόπλο εδώ, τον δημοσιογράφο τον Δημήτρη, ο οποίος μας φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του τις εκδηλώσεις του και μας έχει εκδηλώσει πολύ πλευρά την αγάπη του. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και αν τυχόν παρέλειψα λοιπόν να ευχαριστήσω ή να προσφωνήσω κάποιον, ζητώ ιδιαίτερα συγγνώμη. Τέλος. Τον Άρη το Φωτόπλο. Άρη που είσαι, είδες. Ρε παιδί μου, μου δίνετε η ευκαιρία. Κύριε, είναι καλό, ακούστε το. Με αυτό εκεί στο χώρο που ήμουνα, αποστόμωνα πάρα πολλούς, διότι όλοι κάνουμε παραλήψεις, λάθη κτλ. Άρη, σε καλωσορίζω και αν δεν ερχόσουν θα στενοχωριόμουν. Δεν σε βλέπω που είσαι. Λοιπόν, καλώς ήρθες Άρη. Λοιπόν, ο Άρης είναι, ο κύριος Φωτόπλος, είναι ο μηχανικός του Δήμου μας. Όμως, να μου δίνετε την ευκαιρία. Λοιπόν, να σας πω ότι εκεί στον χώρο που ήμουνα, πάντοτε όλοι κάνουμε παραλήψεις και τα λοιπά. Και τους εθύμιζα ένα μύθο του Εσώπου, που λέει ότι όταν οι θεοί έπρεσαν τα δημιουργήματά τους, εκάλεσαν τον κριτικό της εποχής εκείνη στο Μόμο να κάνει κριτική στα έργα του. Στα έργα τους. Πρώτος φέρεται ότι τον κάλεσε ο Ερμής, ο οποίος είχε πλάσει ένα τάβρο. Λέει, Θεέ, πολύ τέλειο το δημιούργημά σου, εύρωστο και τα λοιπά.
ευθύτητο, αλλά έχει ένα ελάττωμα. Λέει τι ελάττωμα, να λέει έχετε βάλει τα μάτια του στο μέτωπο και βλέπει κατευθείαν μπροστά. Ενώ αν του τα είχατε θωρακίσει και τα είχατε στα κέρατα, τα βλέπε και πίσω και δεν προστατευόταν. Καλύτερα. Πολύ σωστά του λέει ο Ερμής. Στη συνέχεια φέρεται ότι τον κάλεσε η Αθηνά, η οποία είχε κατασκευάσει ένα πολυτελέστατο παλάτι. Τη είπε και αυτή ότι υποκλίνεται στην τελειότητα του δημιουργήματος της κτλ. Για τη δομική, τη στατική, την αρχιτεκτονική, την αισθητική κτλ. Τη λέει όμως έχει ένα ελάττωμα. Τι ελάττωμα, να λέει αφού θεά ήσουν, να μπορούσε να το βάλει επάνω σε τροχού. Όταν έρθει δίπλα ο Γεωργόπουλος, ο κακός γείτονας, να το τσουλήσει, να το πάσει όπου θέλει, να το απολαμβάνει κτλ. Και στο τέλος φέρεται ότι τον κάλεσε ο Δίας, ο Θεός των Θεών, και του λέει: Θεέ μου, ανατήρητα το πιο τέλειο δημιούργημα είναι το δικό σου. Αλλά λέει, ξέρετε, και το δικό σας είναι ο άνθρωπος, αλλά και το δικό σας λέει έχει ένα σφάλμα. Λέει τι σφάλμα, να λέει, ξέρετε, έχετε βάλει το μυαλό των ανθρώπων μέσα στο κεφάλι και όταν συναντιόμαστε δεν ξέρουμε τι γίνεται, έχει, δεν έχει τίποτα μυαλό ο άλλος κτλ. Ο μύθος όμως καταλήγει στο εξής, ότι ακόμα δήμαρχε και τα έργα των Θεών εκ των υστέρων κρινόμενα βρίσκονται με λατώματα. Πολλοί δε μάλλον ημών των θνητών, έτσι, θα βρεθούν με λήψεις, παραλήψεις κλπ. Ζητάμε την επιοίκειά σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, καλή διασκέδαση. Γεια σας.